ταχυδρόμο στο χωριό. Ο παλιός με την Τουντούκα που ήταν σημείο συνάντησης για όλους, να πούνε μια κουβέντα ηλικιωμένη. Αυτό τώρα πάνε να το αποξιώσουν τελείως. Όπως είπε και ο σύμβουλος εδώ, είναι από τα μοναδικά ταχυδρομεία που δεν έχει έξοδα. Μόνο τον υπάλληλο που δουλεύαμε 15 ώρες τη μέρα, με όλη μας την όρεξη, το ίδιο κάνει και ο καινούργιος τώρα, για να εξυπηρετήσουμε την περιφέρεια, τις ηλικιωμένους, πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι. Τώρα λοιπόν μπαίνει αυτό στη μέση, με ελαφρά την καρδιά το κλείνουνε, τα κλείνουνε όλα και απαξιώνουνε τελείως την περιφέρεια, την ενδοχώρα. Ήθελα να ξέρω αν ήταν γονείς τους, αυτοί που περιμένουν το κάμανε και τη βδομάδα αυτή που είναι οι συντάξεις, και έχει αναστατωθεί όλος ο κόσμος, γιατί οι γέροι ξέρουμε πολύ καλά ότι βασίζονται στη σύνταξή τους. Αυτή την εξυπηρέτηση, αυτή την εξυπηρέτηση κάνουν στον απόμαχο, χωρίς να δίνουν σημασία τι πρέπει να κάνουν για αυτούς τους ανθρώπους. Να βάλουν το χέρι στην καρδιά, Νίκο. Να σκεφτούν αυτούς οι ανθρώπους τι έχουν προσφέρει στην κοινωνία, στα παιδιά, στα εγγόνια τους, και τους απαξιώνουν. Εγώ είμαι τώρα, παιδί μου, 83 χρόνο. Τι περιμένω από τώρα και στο εξής, να με εξυπηρετήσει ποιος? Δεν έχω και άνθρωπο να πούμε κοντά μου και είμαι όλο μόναχος και ό,τι κάνω να το κάνω μόνο. Δεν κάναμε μόνο ταχυδρομικό έργο. Ερχόταν εκεί, θα πούνε μια κουβέντα ο ένας με τον άλλο. Κοινωνικό έργο. Κοινωνικό έργο. Θα συναντηθούνε. Να σας καμελή συντονιστική επιτροπή από όλους ανεξαιρέτως τους φορείς. Ήταν, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, μια πάρα πολύ ευνηδιαστική και όχι καθόλου σωστή απόφαση. Μία εβδομάδα πριν την πληρωμή των συντάξεων των ηλικιωμένων, θα επακολουθήσουν. Είμαστε ήδη σε επαφή και με τα υπόλοιπα καταστήματα στο νομό Ηρακλείου και στην Κρήτη, στην Κάντανο και στις Μουρνιές, για να επακολουθήσουν και άλλες κινητοποιήσεις και θα προσπαθήσουμε να αναθεωρηθεί αυτή η άδικη, η πραγματικά άδικη, κυρίως για την τρίτη ηλικία και την υποβάθμιση της ενδοχώρας, απόφαση από τη διοίκηση των ΕΡΤΑ. Ωραία, και εσείς πάμε. Τι να πω. Αυτά που είπαν εδώ οι κύριοι. Λυπάμαι για το κατάρρευμα της επισκοπής. Και δεν είναι μόνο το ταχυδρομείο, σε λίγο θα πάρουν κουμπελιά και το γιατρείο. Αλλά όταν πάρουν το γιατρείο πρέπει να έχει μια νεκροφόρα έξω να μας έρθει τα γεροντάκια. Αλλά μια παράκληση. Όταν παίρνετε σε εμάς εδώ τα πάντα και παίρνετε εκεί που είναι οι βουλευτές, τι είναι αυτοί. Θα πάμε και απέναντι. Εντάξει, ναι, λυπάμαι για το κατάρρευμα της επισκοπής. Ντρέπομαι. Αυτά τα γεροντάκια με θαύλα πάρουν τη σύνταξη. Από πού θα πάνε? Ο Μαρκουλάς θα τα φέρει? Ο Σκουλάς, ότι πάει, ποιος θα τα φέρει? Το ξέρετε ότι δεν υπάρχουν ούτε λεωφορεία. Μισό λεπτό να πατήσουμε κουμπί. Πάμε. Δεν υπάρχουν ούτε λεωφορεία. Δεν έχουμε συγκοινωνία. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα πάνε στην Αλικαρνασσό να πάρουν τη σύνταξή τους? Ποιος θα τους εξυπηρετήσει? Καθόλου συγκοινωνία δεν έχει. Δεν υπάρχει συγκοινωνία καθόλου. Δεν είμαστε Ηράκλειο, δεν είμαστε Μάλια, δεν είμαστε Χερσόνησος. Είναι η Επισκοπή, είναι η Ελιά, είναι τα Ιτάνια, η Γάλιπε, Γαλήφα. Όλα αυτά τα χωριά εξυπηρετούνται από το ταχυδρομείο της Επισκοπής. Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι, 2.000 γεροντάκια, πού θα πάνε και πώς θα πάνε? Είναι άνθρωποι που δεν έχουν αυτοκίνητο, που δεν ξέρουν από ίντερνετ, που δεν ξέρουν, δεν έχουν ανθρώπους να μεταφερθούν. Πώς θα πάνε? Αυτά τα σκεφτήκανε που μας λένε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα? Πώς δεν θα αλλάξει τίποτα? Εγώ είμαι πάει πέρα ο μεγαλύτερος. Πόσο? Τα 93 πάω. Το ταχυδρομείο αυτό που υπάρχει τώρα δεν ήταν, ήταν παλιά ταχυδρομείο, το οποίο ήταν παλιά, παλιό πριν το 100 χρόνο το ταχυδρομείο. Και ήμουν πιο μπροστά, ήμουν γεννημένος πριν από την Γερμανία. Και ερχόταν οι Γερμανοί στο χωριό και ανεβαίναν απάνω στο ταχυδρομείο και στην αστυνομία και δεν επηρεάζανε. Τότε ήταν με βίσματα, βάζανε το ταχυδρομείο πέρα τηλέφωνα και δεν τα επηρεάζανε οι Γερμανοί και ούτε στην αστυνομία. Και ήταν κατακτητές. Τώρα γεννήκαμε πιο χειρότεροι αυτοί οι κατακτητές. Αυτά τα πράγματα που είναι, είναι παράνομα αυτά τα πράγματα. Σήμερα βλέπουμε το αποτέλεσμα της πολιτικής που έχουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις και ιδιωτικοποιούν σοβαρούς τομείς.
υπηρεσιών, όπως σήμερα βλέπουμε την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, που προφανώς φέρνει και το κλείσιμο προκειμένου να παραδοθεί το έργο αυτό σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι ενάντια σε αυτήν την εξέλιξη, παλεύουν για να κρατήσουν τις υποδομές, για να μην υποβαθμιστούν κι άλλο οι περιοχές και ιδιαίτερα η Ήπεθρο. Και σε αυτόν τον αγώνα είναι όλοι συνταγμένοι, κάτοικοι της περιοχής, οι φορείς των εργαζομένων στην περιοχή, των μαθητών, και διεκδικούν όχι μόνο να παραμείνουν τα ταχυδρομεία στην περιοχή, αλλά να στελεχωθούν και να επιτελούν πλήρως το έργο για το οποίο είναι δημιουργημένα εδώ και 100-150 χρόνια. Η απαξίωση των ελληνικών ταχυδρομείων συνεχίζεται. Η απαξίωση των πολιτών όμως, που αυτό είναι το σημαντικότερο, επιδεινώνεται έτσι περαιτέρω. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που διαδέχτηκε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζει άοκνα, έντεχνα, το έργο που ξέρει πολύ καλά. Να απαξιώνει την περιφέρεια του νομού Ηρακλείου και όχι μόνο του νομού Ηρακλείου. Παρακολουθούμε και παρατηρούμε ότι αυτό το φαινόμενο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Καταργούνται καταστήματα παντού και ο κομβικός ρόλος των καταστημάτων, των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ είναι συγκεκριμένος. Δίνει ζωή στην τοπική κοινωνία. Οι άνθρωποι, οι απόμαχοι της βιοπάλης, οι συνταξιούχοι, έχουν τον μοναδικό τους τρόπο άντλησης των πόρων με αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορεί να κοφεύει η κυβέρνηση. Δεν είναι αόρατοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και σήμερα εδώ κορυφώνονται οι διαμαρτυρίες τους εν είδη αυτής της συγκέντρωσης που λαμβάνει η χώρα στην περιοχή του Καρτερού, που ζητούν το αυτονόητο. Την διατήρηση του υποκαταστήματος, τη διατήρηση της ζωής στην περιφέρεια, τη διατήρηση της ζωής στην Επισκοπή. Νομίζω ότι πρέπει να το δουν πολύ σοβαρά. Δεν μπορούν να κάνουν πια ότι δεν καταλαβαίνουν. Οι τράπεζες φυσικά βλέπουν το συμφέρον το δικό τους, αλλά πρέπει η κυβέρνηση να του θιασεύσει αυτή την δίψα για κέρδος και κέρδος και κέρδος συνεχώς των τραπεζών. Είναι απαράδεκτες αυτές οι ενέργειες από όποιον τις κάνει. Πρέπει να το κάνει ο κόσμος, διότι δεν μπορείς να αποδυναμώνεις, έτσι που λέγαμε όλοι, να γίνει από κέντρος από το Ηράκλειο, να πηγαίνουν στα χωριά, στα μεγάλα χωριά. Δεν είναι ένα χωριό μικρό που κλείνεις, είναι ένα μεγάλο χωριό που έχει 15 χωριά γύρω-γύρω. Είναι απαράδεκτο, δεν έπρεπε αυτό το πράγμα να γίνει, γιατί βοηθάει τον κόσμο, και τους νέους και τους γέρους. Δεν είναι μόνο για τους γέρους που λένε, είναι και για τους νέους, γιατί σημαίνουν. Και πρέπει να παραμείνει αυτή η δομή εκεί. Έχω να πω εγώ είναι ότι στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης προσπαθούν να δημιουργήσουν τις πόλεις των 15 ημερών και πάνω σε αυτό το σχέδιο και οι Έλληνες κυβερνώντες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να κάνουν αυτά τα πράγματα. Έχουν πάρει τον αστυνομικό σταθμό Επισκοπής από εκεί τα παλαιότερα χρόνια. Έχουν πάρει την τράπεζα Πειραιώς από εκεί. Έχουν πάρει, τώρα προσπαθούν να κλείσουν το ταχυδρομείο. Λοιπόν, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η παγκοσμιοποίηση, όποιοι και να τη θέλουν, στην Ελλάδα δεν μπορεί να περάσει. Ωραία. Διότι έχει η Ελλάδα τέτοια γεωγραφική, οι γεωγραφικές της δομές είναι τέτοιες, που έχει μικρά νησιά, μικρούς τόπους, χωριά κτλ. Ζω 53 χρόνια εκεί και καταλαβαίνω τις αγωνίες των ανθρώπων για όλα τα θέματα και τώρα τελευταία μας ταλαιπωρεί και μας στενοχωρεί το γεγονός ότι πήραν μια απόφαση να κλείσουν το ταχυδρομείο, που εκεί συναντιόνται οι άνθρωποι να πάρουν τα χρήματά τους να τους βοηθήσουν. Εφόσον λοιπόν λέμε πως πρέπει να εξυπηρετούμε τους πολίτες, να γιατί λοιπόν σταματάνε μια εξυπηρέτηση. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και είναι αμαρτία και άδικο να γίνει αυτό το πράγμα. Ζητούμε από την κυβέρνηση, ζητούμε από το υπερταμείο να ενσκύψει στην κάθε περίπτωση με διαφορετικό τρόπο, όπως είναι η περίπτωση της Επισκοπής στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου. Ζητούμε από την Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής να ενσκύψει στο θέμα, γιατί ήδη από την πρώτη στιγμή οι πολίτες της Επισκοπής δήλωσαν διχασμένοι σε σχέση με τους πολίτες της παραλίας και της πόλης που έχουν πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες. Αρνούμαστε να δούμε άλλες πόρτες κλειστές στην ενδοχώρα, όπου θα πρέπει να τον τονώσουμε τη δημογραφία της χώρας μας και της περιοχής μας. Το κλείσιμο του ταχυδρομείου της Επισκοπής είναι στα γενικότερα πλαίσια της απαξίωσης της περιφέρειας και της Υπαίθρου. Να θυμίσω μόνο ότι τα ΕΛΤΑ είχαν πάρει λεφτά από το υπερταμείο για να ενισχυθούν, όχι και να ξεπουληθούν, επειδή κάθε χρόνο μπαίνουν μέσα από σκάνδαλα τύπου Πάτσι. Και γι' αυτό ενισχύουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανή την Ήπεθρο, την Κρητική, να κρατήσουμε ζωντανή, όπως και από το ιατρείο, να κρατήσουμε ζωντανό αυτόν τον κόσμο με υψηλή ποιότητα παροχών υπηρεσίες υγείας και τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες που θα έπρεπε να έχουν αυτοί οι άνθρωποι όλοι στην Ήπεθρο.